Ο Δρακάς. Ένα πλάγιο τώρα και πάλι. Ένα σούτ εδώ. Να, η πρώτη τελική. Η οποία θα γίνει από το Μαύρο Θαλασσίτη. Μπάλα πάει στην αντίπαλη περιοχή. Ένα σούτ στην κλειστή γωνία. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Μασχάη. Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για τη Λος Τούρμπος. Τώρα παίρνει κάποια μέτρα. Μαύρο Θαλασσίτης. Καταπληκτική κατεπιπάσα για τον Σόφι, αλλά έχει βγει στα όρια της περιοχής του. Σωστά ο goalkeeper. Τον Κότσο Καλαμαράς. Με τον Αλιόγκο αυτός και πάλι είναι κλεισμένος από δύο. Τελικά θα περάσει την παλιά του Μιχάη. Αυτός και πάλι πίσω στο Μαχέρα. Έχουν γίνει οπισθοχωρήσει λίγο οι ποδοσφαιριστές της Λος Τούρμπος. Λιόγκο αυτός η κόντρα. Δεν βγαίνει η μπάλα. Διεκδικήσιμη μέσα στην περιοχή. 1-0 η Κότς. Λάθη επί λαθών στην άμυνα της Λος Τούρμπος. Και 1-0 εδώ για τους Κότς. Γιατί Λος Τούρμπος δεν μπορεί να πιάσει τρίπλα. Άλλο ένα τελείωμα τώρα χαμηλά στη γωνία. Μια ραμπόνα πήγε να βάλει ένα καταπληκτικό γκολ εδώ ο Βασιλάκης. Σκορδάς με την μπάλα στα δικά του πόδια. Έχει προωθηθεί. Η μπάλα πάει στην αριστερή πλευρά. Στην αδύναμη. Μασχάη. Πακ. Δεν μπορεί. Κάτω από τα πόδια περνάει η μπάλα. Κόρνερ. Θα είχαμε καθαρή εκτέλεση για το 2-0. Κάτι τέτοιο δεν έγινε και στην κόντρα. Θέλω να χτυπήσουν Λος Τούρμπος. 1-1. Υπέροχο τέρμα εδώ για τη Λος Τούρμπος και συγκεκριμένα για το Μασχάη. Το ψάχνει αυτό το τελείωμα. Με το πώς είναι αλλά τροφοδοτήσει η παίκτη του. Η μπάλα πάει στο Σκορδά. Άλλη μία πάσα. Μαύρο Θαλασσίτης. Κόντρα. Κόρνερ. Ενώ έχουμε νέα μέλη. Με το πλάγιο να εκτελείται γρήγορα τώρα για τη Λος Τούρμπος. Τέλατες Μασχάη. 2-1. Πάνω που το λέγαμε. Ότι έχει μείνει ώρα αυτό το 1-1. Γίνεται run and gun. Υπάρχουν φάσεις πάνω και κάτω. Η κάθε δεν περνάει. Δανιήλ τώρα. Θέλει να τροφοδοτήσει ο Μασχάη. Υπέροχο 1-2 και βγαίνουν στην επίθεση. Σουτ πάσα εδώ. Οι δύο ποδοσφαιριστές που είναι πάνω στην μπάλα. Αφήνει ο Λιόκ αυτός. Ένα σκαυτό με στόχο το απέναντι γάμα. Για Μασχάη. Για να δούμε τι θα σκεφτούν. Πολύ έξω από την αιστεία του φυσικά ο τερματοφύλακας της Κότς, με συγχωρείτε. Και η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα. Πολλές κόντρες πάνω στη γραμμή. Έχει αποκλούσει ποδοσφαιριστής για την Κότς. Γλιτώνουν από το χάρτη τα δόντια προς το παρόν οι παίκτες της Κότς. Γιατί εδώ είχαμε ένα κακό διώξιμο από μεριάς Κότς. Η άμυνα της Λος Τούρμπος πάνω στην μπάλα είναι αυτή που πρέπει. Ένα σουτ μακρινό. 3-1 για τη Λος Τούρμπος. Ποιος άλλος, συνείδηση ύποπτος, Μασχάη, χατρίκ, 3-1. Στην αριστερή πλευρά για να δούμε θα πάει σε κάποια απευθείας εκτέλεση. Πράγματι αυτό θα κάνει υπέροχο τέρμα. Απευθείας φάουλ. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πηγή επιθετικής έκφρασης για τη Λος Τούρμπος. Και πάλι ένα σουτ διαγώνιο από τη δεξιά πλευρά αυτή τη φορά. Και πάλι τώρα καταπληκτική τρίπλα στον αντίπαλο. Τσιμπάει και την μπάλα σώφησε και ενώ τέρμα. 4-2 η Λος Τούρμπος. Γκολ από διαφορετικό άνθρωπο αυτή τη φορά για τη Λος Τούρμπος. Αλλά όλο το γκολ είναι και πάλι για να ελευθερωθεί. Βρίσκει στήριγμα στον άξονα. Η μπάλα και πάλι. Πολύ όμορφο το τριγωνάκι. Δεν μπορούν να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα όμως που δώσουν στην Κότς. Και συγκεκριμένα είναι ο Μαχαίρας αυτός που δεν μπόρεσε να κάνει την επαφή. Ενώ η μπάλα χάνεται και πάλι για την Κότς. Και τώρα ο Σόφης έχει την εύκολη πάσα. Εκεί θα πάει μπάλα. Πάνω στη γραμμή ο Μιχάη όμως σώζει την κατοχή. Σώζει μάλλον όχι την κατοχή αλλά. Ένα σίγουρο γκολ το οποίο πήγαν να δεχτούν αντίπαλοι του και έχουμε το απευθείας κόρνερ. Σε δεύτερο σερί παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Λάζαρης. Δυστυχώς για τον Λάζαρη που πέτυχε απευθείας κόρνερ. Εδώ βασικά έχουμε το 5-3 για τους Γκοτς. Μειώνει ο Βλάχος. Και τώρα γίνεται ακόμα να κλέψουν στήλα για τους Γκοτς. Για να δούμε άλλη μια ραμπόνα. Δεν του κάνει το χατήρι, αλλά μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα ο Λιόκ αυτός. Και είναι αυτό που σας είπα, το παιχνίδι απέναντι στον Καλαμαρά. Το πέναλτι είναι καταπληκτικό. Στη μία γωνία ο τερματοφύλακας, στην άλλη μπάλα Μασχάη. Ο σίγουρα MVP το Λος Τούρμπος βρίσκει ακόμα μία φορά δίχτυα. Όπως φαίνεται στην Κότς και συγκεκριμένα ο Βλάχος. Ο Καλπάκης δεν μπορεί να περάσει την πάσα και τώρα Μασχάη και πάλι σε τετατέτ. Άλλο ένα σουτ, άλλο ένα γκολ για τον Μασχάη. Κάνει εμφάνιση καριέρας νομίζω σήμερα. Δανίλ τώρα ένα γέμισμα, η κόντρα είναι παίκτη των Γκοτς και γκολ. Δεν είχε προλάβει να γυρίσει στην αιστεία του ο goalkeeper τον Λος Τούρμπος και ο Βασιλάκης θα πετύχει ακόμα ένα τέρμα. Ο οποίος πήγε για αυτός για απευθείας, πήγε να κλέψει τη δόξα από τον Λάζαρο, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα στα πόδια, αλλά χάνει από το Μαχαίρα αυτός. Θα σουτάρει 7-6. 7-6 μειώνουνε οι Γκοτς. Και κάπου εδώ νομίζω έχουμε το τέλος της αναμέτρησης. Λος Τούρμπος Γκοτς μας χάρισαν ένα υπέροχο αγώνα. Με νικητές Λος Τούρμπος, ένα run and gun πάνω κάτω, 8-6 τελικό σκορ. Αυτά από μας. Καλό βράδυ. Και θα τα ξαναπούμε στην επόμενη αγωνιστική.